Η ίδρυση λιμενικής ακαδημίας, ο πλωτός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και η αξιοποίηση της δυτικής χερσαίας ζώνης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ναυτιλίας με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Βαγγέλης Λαμπάκης και Παναγιώτης Κουρουμπλής συζήτησαν για την αξιοποίηση της έκτασης 43 στρεμάτων κάτω από το φάρο από τη Δημοτική Αρχή με την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου να ξεκινά στις 11 Ιουνίου, καθώς και για το master plan του λιμανιού, η ολοκλήρωση του οποίου σε 2 μήνες από σήμερα αναμένεται να δώσει και το πράσινο φως για την παραχώρηση τμήματων του λιμανιού με διαγωνισμό. Στο τραπέζι επίσης έπεσαν και η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με το Λαύριο, τη Λίμνο και η κατασκευή της νέας περιφερειακής οδού που θα συνδέει το λιμάνι με την Εγνατία Οδό. Αυτό θα κάνουμε και μετά το Master Plan. Όσες εκτάσεις δεν χρειάζονται για την ανάπτυξη του λιμανιού θα αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο που προανέφερα. Αλλά παράλληλα και μέσα στο λιμάνι θα γίνουν με βάση το master plan οι υποδομές που πραγματικά θα προσφέρουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα προς τη θέμενη αξία για την ανάπτυξη της περιοχής. Θέλω επίσης να πω σε ό,τι αφορά τα λιμάνια ότι έπειτα από πάρα πολλές σκληρές διαπραγματεύσεις κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τη λογική της πλήρους ιδιωτικοποίησης των λιμανιών όπως έγινε στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Το 3,5% από την ανάπτυξη που θα υπάρχει, από τον επενδυτή, από την επένδυση που θα γίνει, θα πάει και θα καλύπτει ανάγκες του Δήμου. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Το εφαρμόσαμε με νόμο για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Θα το εφαρμόσουμε και στα υπόλοιπα λιμάνια με βάση τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Ο κύριος Κουρουμπλής ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και του ΤΑΙΠΕΔ που προβλέπει ότι τα λιμάνια της χώρας μεταξύ αυτών και της Αλεξανδρούπολης δεν θα οδηγηθούν σε πλήρη ιδιωτικοποίηση και ότι το 3,5% από την ανάπτυξη που θα προκύψει μετά τις επενδύσεις στο λιμάνι θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου. Νομίζω ότι έχει γίνει καλή δουλειά στο να λύσουμε προβλήματα σύνδεσης της Αμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πιστεύω ότι με βάση και τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσουμε να προεκτείνουμε αυτές τις συνδέσεις γιατί η Σαμοθράκη είναι ένα πανέμορφο νησί. Εμένα η βούλησή μου και η βούληση του Πρωθυπουργού είναι αυτό που λέμε να το κάνουμε. Η εντολή που εγώ έχω από τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν, και νομίζω το έχουν όλοι οι υπουργοί, δεν θα δεσμεύεστε για έργα που δεν θα μπορείτε ή δεν θα τα κάνετε. Άρα, είναι κατηγορηματική η δέσμευση. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Θράκης. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Λιμενική Ακαδημία θα ιδρυθεί στην Αλεξανδρούπολη με τη συμβολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συζητήθηκε η δυνατότητα στέγασής της στους χώρους του παλιού νοσοκομείου. Συμφωνήθηκε μάλιστα μετά τις πρετανικές εκλογές του Μαΐου, ο νέος Πρίτανης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Υπουργός Ναυτιλίας να πραγματοποιήσουν εκ νέου συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να βγάλουμε στον αέρα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη των 8.600.000. Και στις 11 Ιουνίου να έχουμε προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να απολαύσουμε λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής γενναιότητας του συγκεκριμένου Υπουργού να απολαύσουμε την ανάπλαση όχι μόνο κάτω από το φάρο της χερσαίας ζώνης των 43 στρεμάτων αλλά και τις υπόλοιπες παραλίες. Το θέμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών των τρίμηνων, πεντάμηνων, εξάμηνων, για Λίμνο, για Λαύριο κτλ. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αύριο και με τον Δήμαρχο της Σαμοθράκης, τον φίλο μου, τον Θανάση, στη Σαμοθράκη, αφού θα πάω και εγώ εκεί. Και πιστεύω με την καλή θέληση του Υπουργού μας ότι θα βρούμε λύση ώστε να μην συνεχίσει η απομόνωση της Σαμοθράκης, όπως φαίνεται τώρα για το καλοκαίρι, έχοντας μόνο την διασύνδεση της Αλεξανδρούπολης με το νησί. Η Λιμενική Ακαδημία, λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Υπουργό και είναι αυτή η λογική πορεία των πραγμάτων. Μόλις εκλεγεί ο καινούριος Πρίτανης με τους 4 αντιπριτάνης, μαζί με μένα θα τον επισκεφτούμε εκεί, στο γραφείο του, στον Πειραιά, για να αποφασίσουμε για το πρόγραμμα σπουδών και κατά πόσο μπορεί να υποστηριχθεί, όπως ήδη προϋπάρχει ως
συνέπεια από τον αγώνα μέχρι σήμερα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επίσης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι επιλεγμένο από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ένα λιμάνι που πρέπει να αξιοποιηθεί με την καλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό σημείο, αλλά και έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που θα ωφελήσουν έμεσα και άμεσα όλη την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Η παρουσία λοιπόν του Υπουργού στην Αλεξανδρούπολη έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμη μια φορά το γενικότερο κεντρικό ενδιαφέρον, να επιβεβαιώσει ότι για ακόμη μια φορά, και αυτό φάνηκε και από την συζήτηση που είχαμε προηγούμενα στα γραφεία του οργανισμού με τον Υπουργό, το ενδιαφέρον του ίδιου του Υπουργού αλλά και του Υπουργείου γενικότερα στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε μια πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιστορική στιγμή όπου όλοι έχουμε βάλει πλάτη, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να ανατάξουμε έναν γίγαντα που σήμερα κοιμάται και του οποίου κάθε πέτρα να σηκώσεις βλέπεις ελπίδα. Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διακίνηση του LNG μέσα στη θάλασσα και τους νέους σταθμούς LNG, ο πρώτος εκ των οποίων θα κατασκευαστεί στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση. Θα αναζητήσουμε τους χώρους. Η πρόταση του Δημάρχου είναι στην αρχή να αξιοποιηθούν οι χώροι του παλιού νοσοκομείου. Θα βρούμε λοιπόν την λύση, να στεγάσουμε την Ακαδημία και αυτή η δέσμευση θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Προχωρήσαμε σε δύο ζητήματα, στην δημιουργία και ολοκλήρωση ενός διατάγματος που θα αφορά την διακίνηση του LNG στη θάλασσα και την νομοθετική ρύθμιση για τον σταθμό, για τους σταθμούς LNG, που ο πρώτος σταθμός μέσα στη θάλασσα θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει, θα δώσουμε σε διαβούλευση και τα δύο αυτά κείμενα,